Αυτός. Πήρε το screen, δοκίμασε για τρεις στο στόχο. Πρώτη πόντη του Απόλλωνα σήμερα. Μπράουν. Ναι, Osborne και Μπράουν είναι πολύ δυνατός μέσα στο καλάθι ο Απόλλωνα, αλλά με τις απουσίες του στα γκάρντ έχει ασφαλώς τεράστιο θέμα εκεί. Είναι ο Μπλόντιν ουσιαστικά που παίρνει και άλλη επίθεση. Αναγκαστικά θα πάρει και πολύ χρόνο. Φρίντριξον, ωραία δημιουργία, εύκολα. Ο άλλος τον καρφώνει για το 9-11. Για τον Βυσαρίο από αυτό το σημείο ακριβώς ευστόχησε πριν. Ανανεώνει ο Μπράουν μετά το άστοχο του τηλέμαχου Βυσαρίου. Σχίζασε με τον Μπλόντιν. Ωραία δημιουργία για το κάρφωμα του Μπράουν. Πολύ θεαματικά ο Τσάντ Μπράουν. Αθλητικός ψηλός. Μας συστήθηκε. Αργαρίτης. Το φάουλ. Φολ φάουλ. Ο διξητή Μαγκλογιάννη. 8 έχει ο Μπλόντιν και είναι ο πρωτοσκόρ του αγώνα. Τρομερή. Ικανότητα του Μακνής. Υπάρχει διαθέσιμος χρόνος. Μακνής δεύτερο κάρφωμα στη σειρά για να μαζέψει τη διαφορά ο Πάουκ από τους 7. Γρήγορα. 3. Βλέπουμε ξανά τα θεαματικά τελειώματα του Μακνής. Θυλά. Χωρίς φάουλ η άμυνα στον Μπλόντιν. Κλέβει ο Φρίντριξον και τώρα τρέχει για το προσπέρασμα. 31-30. Μπράουν βρήκε χώρο, πήρε το σουτ. 33-32 από τον Τσάντ Μπράουν. Όσμπορν να μαρκάρει, στο πήρε το τρίποντο και ισοφάρισε στους 37. Ισλανδός τώρα επιτίθεται, δημιουργεί για τον Μακνής, το τέλειωμα δεν είναι καλό, αλλά με δεύτερη ευκαιρία καρφώνει για το 42-41. Το 44-41 λέει ο πίνακας, ας το ξαναδούμε. Ίζας με τρίποντο ξεκίνησε το μάτς, με τρίποντο ξεκινά και το δεύτερο ημίχρονο. Μπράουν στο pick and roll με τον Μπλόντιν, άλλη μια assist. Μιλάμε για υπέρβαση έτσι κι αλλιώς, που είναι τόσο ανταγωνιστικός ο Απόλλων. Τσιακμάς, πάλι μέχρι το lay-up. Μαργαρίτης, Μίχαλακ, Μακνής, Τσιακμάς και Τάουνς για τον ΠΑΟΚ. Ο Πολωνός το lay-up, συν 3 για τον δικέφαλο. ΠΑΟΚ με αυτά και με αυτά. Από το 57-56 στην έναρξη της περίοδου είναι στο 65-56 και τώρα στο 68-56 με τον Μίχαλακ να βάζει ένα ακόμη τρίποντο. Για την ακρίβεια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν κάνει καν σούτ. Εδώ ο Γκιουζέλης θα σπάσει. Επιτέλους το Ρόδι με σούτ 3 πόντων, 74-59. Φαντάζομαι ότι θα πάρουν ανάσες οι δύο που έτρεξαν το σερί, δηλαδή ο Μίχαλακ και ο Τσιακμάς. Ο Απόλλων δεν μπορεί καν να γυρίσει εδώ. Ως το κάρφωμα ο Τάουνς, 77-59. Και ο Κογιώνης στο παρκέ, αλλά αυτός δεν είναι τόσο μικρός. Play out για το ποιος θα μείνει στην κατηγορία, μάλλον ποιοι θα μείνουν στην κατηγορία και ποιος θα υποβιβαστεί. Φρίντριξον άλλο ένα καλάθι. Πάλι ο Βαλκανάς θα πάρει το τρίποντο. Τον Ολυμπιακό του έδωσε την ευκαιρία να σκοράρει από την γραμμή ο Λαρετζάκης. Εδώ δεν τα κατάφερε. Σε κανονική ροή παιχνιδιού. Δεν θα επιτεθεί ο ΠΑΟΚ. 87-63. Δεν έχει και πολύ σημασία το σκορ. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ πάει στις 9 νίκες και αισιοδοξεί ξανά σε αυτή την πρώτη νίκη του επιτέλους μετά τις αρχές Φεβρουαρίου.